Καλημέρα, καλώς ήρθατε στο Ευζήν. Όλοι ξέρουμε, είναι της πάση γνωστό, ότι η διατροφή μας καθορίζει και την ποιότητα της υγείας μας. Τι γίνεται όμως με τα αυτοάνοσα και πόσο σχέση έχουν με την καλή και σωστή διατροφή. Σήμερα θα δούμε πώς μπορούν να ρυθμιστούν τα αυτοάνοσα και οι επιπτώσεις που έχουν στην υγεία μας μέσω της σωστής διατροφής. Μαζί μας έχουμε τον Δρ. Παναγιώτη Δρακόπουλο, ομοιοπαθητικό, φυσιοπαθητικό, αλλά έχουμε και μια ζωντανή μαρτυρία ρύθμισης αυτοάνοσου, την κυρία Σκεύη Χριστοδούλου, που θα μοιραστεί μαζί μας την εμπειρία της, αλλά και την βελτίωση, την ρύθμιση του αυτοάνοσου τους. Σας καλημερίζω, καλώς ήρθατε. Γιατρέ μου, καλώς ήρθατε και πάλι. Πάντοτε έτσι μας φαίνεται και ένα ζωντανό παράδειγμα των όσων σημαντικών μοιράζεστε μαζί μας. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με την κυρία Σκεύη, να την καλωσορίσω. Θέλω, κυρία Σκεύη, πρώτα απ' όλα να σας ρωτήσω αν και κατά πόσο θέλετε να μας πείτε ποιο είναι το αυτοάνοσό σας και λίγο να μας κάνετε την... να μας πείτε από πού ξεκινήσατε έτσι πολύ σύντομα και σε τι κατάσταση βρίσκεστε τώρα μέσω της σωστής διατροφής. Μάλιστα. Εγώ είχα διαγνωστεί με καταπλάκα σκλήρυση πριν πολλά χρόνια. Mm-hmm. Είχα πάει στο Λονδίνο πριν να έρθει το Άγιο Στέρισο στην Κύπρο. Δεν υπήρχε MRI. Mm-hmm. Και με έστειλε η Cyprus Airways να κάνω MRI στο Λονδίνο, που υπήρχε. Και εγώ, επειδή είχα αρχίσει να... και είχα και τρία παιδιά και δεν μπορούσα να τα αφήσω τα παιδιά μόνα τους, mm-hmm. πήγα μόνη μου στο Λονδίνο. Και προσπαθούσα... Προσπαθούσα να βρω το... Δεν κατάλαβα ότι ήμουν στο αεροδρόμιο, παρόλο που προηγουμένως εγώ ήμουν αεροσυνοδός, mm-hmm. εργαζόμουν κυπριακές αερογραμμές σαν αεροσυνοδός, mm-hmm. το παλιό αεροδρόμιο, στη Λευκοσία, mm-hmm. επί Ευδοκίου Σάβα. Μάλιστα. Και μετά πήγα στο Λονδίνο, έκανα ένα MRI και ο γιατρός μου, ο Μίτλετον, που ήταν στο Μακάριο, τηλεφώνησε στο MRI να μου δώσουν το MRI, τις εξετάσεις που έκαναν, να τις φέρω στην Κύπρο. Mm-hmm. Διότι δεν τις έδινα τις εξετάσεις, τα MRI, διότι όταν τα έδινα σε κάποιον που είχε αυτήν την ασθένεια, τους έτυχε στο παρελθόν να πάει να αυτοκτονήσει εκείνος που είχε. Σας είπαν ευθύς εξ αρχής ότι πρόκειται για σκλήρυση κατά πλάκας. Μάλιστα. Οπότε εσείς απλά το επιβεβαιώσατε. Σας είχαν πει από εδώ και το επιβεβαιώσατε. Αγάπη Μάλιστα. μου, δεν ήξερα τι. Είχατε όμως όλα, είχατε διάφορα συμπτώματα. Βέβαια. Αυτά και... μου διάζεν το χέρι μου. Mm. Δεν μπορούσα να περπατήσω. Ναι. Ύστερα προέκυψε το γεγονός ότι έχασα την όρασή μου. Μάλιστα. Διότι εργαζόμουν μετά που κατέβηκα από αεροσυνοδός. Mm-hmm. Ήμουνα στο τμήμα φορτίων των Κυπριακών Αεροδρομών. Ναι, 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 ναι. Εργάζομουν εκεί, ήμουν υπεύθυνη και ξαφνικά ανακάλυψα ότι δεν έβλεπα. Μάλιστα. Και δεν ήξερα για τον λόγο γιατί δεν έβλεπα. Mm-hmm. Και ζήτησα από την εταιρεία, διότι έβγηκαν και τα σχέδια για πρώην αφυπηρέτηση. Mm-hmm. Λέω, εγώ ευκαιρία τώρα να ζητήσω να φύγω από την εταιρεία. Δεν με mm-hmm. αφήνει ο υπεύθυνος ο κύριος Νικολαίδης να φύγω. Μάλιστα. Δεν θέλω να μου πείτε τώρα πολλά πράγματα. Σέβομαι, καταλαβαίνω, ναι, αλλά ναι. δυστυχώς ο χρόνος μας είναι πάρα ναι, πολύ λίγο. Συγγνώμη. Θέλω να μου πείτε, ούτε να μου απολογήσετε. Θέλω να μου πείτε πώς φτάσατε στο σημείο, ήσασταν ουσιαστικά, βιώνατε τις συνέπειες της νόσου. Παίρνατε την φαρμακευτική σας αγωγή. Θέλω να φτάσουμε πώς φτάσατε στο σημείο να βελτιώσετε την υγεία σας. Εγώ είχα αρχίσει να χάνω όλες μου τις ελπίδες. Mm-hmm. Πρώτα-πρώτα παράλυσε νικίστης μου. Δεν μπορούσα να πάω στο τόιλετ. Mm-hmm. Παράλυσε το έντερο μου. Δεν μπορούσα να πάω ξανά. Πήγαινα σε γιατρούς, έκανα γαστροσκοπήσεις, έκανα πολλές εξετάσεις. Να. Και τελικά συνάντησα μια κοπέλα στο σύνδεσμο του καταπλακάς κρύβηση, η οποία μου είπε για τον κύριο Δρακόπουλο, διότι εγώ δεν τον ήξερα τον άνθρωπο. Mm-hmm, mm-hmm. Και πήγα, αφού πήγα σε όλους τους γιατρούς, λέω να πάω και σε αυτό, δεν χάνω τίποτα. Μάλιστα. Όταν πήγα κοντά του, μου είπε ο κύριος Δρακόπουλος ότι δεν υπάρχει φάρμακο mm-hmm. που μπορεί να σε βοηθήσει, ούτε να γιατρέψει την ασθένεια σου. Mm-hmm. Και πώς θα γιατρευτώ, λέω τώρα. Με τη διατροφή. Μα μου βάλαν πολλή διατροφή.
Α, όχι εκείνη τη διατροφή μου λέει. Ναι. Αυτή που θα σου βάλω εγώ. Λοιπόν, θέλω λίγο να μείνουμε εδώ πέρα. Θέλω να μας πείτε, κύριε Δραγοπούλη, μέσω της διατροφής, τι είναι αυτό που χτυπάει η διατροφή στο αυτοάνοσο. Μάλλον όχι τι χτυπάει, τι διορθώνει. Στην περίπτωση των αυτοάνοσων νοσημάτων, ναι, και στις κλίσεις κατά πλάκας, μας προδίδει ο οργανισμός μας. Ναι. Ναι. Το αυτοάνοσο. Μας προδίδει ο οργανισμός μας. Επιτίθεται. Και αυτό που έχουμε να μας βοηθήσει και να μας θεραπεύσει, αυτό μας επιτίθεται. Μάλιστα. Έτσι. Οποιοδήποτε αυτοάνοσο νόσημα, όταν το αποκτήσουμε, έτσι, πάντα θα το έχουμε. Ναι. Θα καλυτερεύει. Θα μπορούμε. Έχει εξάρσεις και υφέσεις. Μπράβο, αλλά πάντα θα το έχουμε. Έτσι. Γι' αυτό της είπα ότι δεν θα θεραπευτείς, αλλά πώς θα το έχεις συνέχεια, το μόνο που θα το καλυτερεύουμε συνέχεια. Ήρθε λοιπόν το 2013 σε μένα και της είπα, θα πάρεις διατροφή, θα πάρεις ωμέγα 3, θα πάρεις πολυφενόλες και θα πάρεις και ομοιπαθικά. Όλη την γκάμα αυτή έδωσα στην σκεύη. Από σκρίνηση κατά πλάκας θα πει ότι το ανοσοποιητικό μας σύστημα έχει επιτεθεί στη μυελίνη των νεύρων, έτσι, είναι αυτό που προστατεύει τα νεύρα, η μυελίνη των νεύρων, και αφού έχει κάνει την είναι επίθεση. Είναι το καλώδιο. Το καλώδιο που περνάει. Το πλαστικό πάνω από το καλώδιο. Ναι, το πλαστικό πάνω από για να το καταλάβει και ο κόσμος. Φύρεται σιγά σιγά λοιπόν, και μένουν εκτεθειμένα τα νεύρα, έτσι. Έτσι, μπράβο. Με αποτέλεσμα να δίνω εγώ την εντολή και η εντολή να διασπάται. Μάλιστα. Και να πηγαίνει πιο αργά στο μέλος που έχω δώσει την εντολή. Μάλιστα. Με αποτέλεσμα να φθήνει ο μυϊκός ιστός μέρα με την ημέρα και κάποια στιγμή να αναγκαστείς να κάτσεις ένα καροτσάκι γιατί πια ο μυϊκός ιστός δεν υπάρχει. Έτσι που γίνεται. Έτσι. Όλοι. Μπράβο. Στη σκεύη λοιπόν τι κάναμε σιγά σιγά. Να μην αρχίσει. Επίσης, σκρίνηση κατά πλάκας ξεκίνησε από το Γάλλο νευρολόγο το 1968. 1868. Τότε διεγνώστη σκλήρηση και έγραψε τι είναι σκλήρηση κτλ. Η σκεύη όταν ήρθε μαζί μου, τα ίδια κιλά είναι τώρα, τα ίδια κιλά είναι τότε. Αύξησα με 8 κιλά το μυϊκό της ιστό και έχασε 8 κιλά λίπος. Και σιγά σιγά, και υπάρχει μια καινούργια σε έρευνες, ότι υπάρχει περίπτωση η φλεγμονώδης κατάσταση του οργανισμού να σταματήσει και σιγά σιγά ο οργανισμός να ξαναφτιάξει μυελίνη. Μάλιστα. Όχι την εντέλεια όπως ήταν, αλλά σε κάποιο σημείο που να μπορείς να αυτοεξυπηρετήσει. Ποιες είναι εκείνες οι τροφές οι οποίες είναι επιβαρυντικές για τα αυτοάνοσα? Ναι. Οποιαδήποτε τροφή αυξάνει τη γλυκόζη του αίματός μας, ο οργανισμός μας τι κάνει? Πηγαίνει να ελαττώσει τη γλυκόζη, γιατί έχει προτεραιότητες ο οργανισμός μας. Πηγαίνει να ελαττώσει τη γλυκόζη και σταματάει την οποιαδήποτε άλλη θεραπεία. Ναι. Μάλιστα. Ενώ όταν της δώσεις μια διατροφή και η γλυκόζη είναι 100% ρυθμισμένη, πίσω από τη γλυκόζη, αφού είναι 100% ρυθμισμένη, έχουμε ξαναμιλήσει, είναι ρυθμισμένα και τα οικοσανοειδή. Μάλιστα. Ναι. Από τα κακά οικοσανοειδή καταστρέφεται η μυελίνη. Μάλιστα. Κυρίως το PGE2. Ναι, τώρα μας μπερδεύετε με αυτά τα πράγματα. Ναι, διότι δεν καταλάβει πολύ κόσμος. Όπως δεν το πολύ καταλαβαίνει λοιπόν, αυτά τα πράγματα. Εμείς τι κάνουμε λοιπόν? Προσπαθούμε να απενεργοποιήσουμε τα κακά οικοσανοειδή και να ενεργοποιήσουμε περισσότερο τα καλά οικοσανοειδή. Ωραία, ναι. Τις τροφές. Οι τροφές έτσι, που είναι οι σωστές. Άρα λοιπόν, οι τροφές που βάζουν, που είναι αυξημένοι, έχει ένα αυξημένο γλυκαιμικό δίκτυο και αυξημένο γλυκαιμικό φορτίο γεύματος, αυτές σταματάν τη θεραπεία του οργανισμού. Μάλιστα. Βγάζουμε λοιπόν εμείς αυτές τις τροφές έξω και αρχίζουμε και δίνουμε οποιαδήποτε πρωτεΐνη χρειάζεται, δηλαδή οτιδήποτε περπατάει, κολυμπάει, πετάει κτλ. Οποιοδήποτε υδατάνθρακα χρειάζεται. Η πρωτεΐνη όμως αυτή, επειδή γνωρίζουμε τώρα τις τροφές και αυτά, πρέπει να είναι βιολογική, πρέπει να είναι η πρωτεΐνη. Δεν είναι απόλυτο. Δεν είναι. Κοίταξε, ναι, θα καλυτέρευε κάποιος να έρευσε και βιολογική, αλλά όταν έχει ένα άριστο οργανισμό, τι κάνει? Τι κάνει ο οργανισμός αυτός? Γρήγορα αποτοξινώνεται. Μάλιστα. Με αποτέλεσμα, εάν δεν είναι και τόσο πολύ καλή η διατροφή, ο οργανισμός την αποβάλλει γρήγορα έξω. Κρατάει αυτά που πρέπει και αποβάλλει αυτά που δεν πρέπει. Γιατί καμία τροφή δεν είναι συμβατή για μας αν ο οργανισμός δεν την πέψει, δεν την απορροφήσει. Την αποβάλλει αμέσως όταν. Έτσι, μπράβο. Οπουδήποτε δεν χρειάζεται ο οργανισμός, θα αποβάλλει. Μάλιστα. Πρέπει να την κάνει συμβατή προς εμάς και έτσι να απορροφήσει
από το λεπτό και το παχύεντερο ό,τι χρειάζεται. Ναι. Καταλαβες. Οπότε λοιπόν αυτές τις τροφές τις απορρίψαμε, να μπούμε ονόματα τις απορρίψαμε, αφήσαμε τις τροφές που πρέπει να τρώει, τη βάλαμε στις σωστές ποσότητες, πρωί, μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ και σνακ. Πέντε φορές την ημέρα. Πέντε φορές την ημέρα, μπράβο. Δύο σνακ και τρία καλά γεύματα. Δώσαμε ωμέγα 3, που είναι αντιφλεγμονώδη συστατικό. Δώσαμε πολυφενόλες που θα ρυθμίσουμε το γαστρεντερικό τη σύστημα από τις πολυφενόλες. Δώσαμε ό,τι χρειάζεται πλέον από ασθένεια συνταγογραφό και πηγαίνει στο φαρμακείο και παίρνει ομοιοπαθητικά. Και είναι σε αίσθητη κατάσταση. Θέλω να μου πείτε πότε ξεκινήσατε. Ξεκινήσατε το 2013, είπε ο κύριος Δρακόπουλος. Πότε αρχίσατε να βλέπετε αλλαγές στις επιπτώσεις της υγείας σας. Πολύ καλή ερώτηση σε αυτή. Διότι μου κάνουν πολλές φορές αυτή την ερώτηση. Η διαφορά που γίνεται είναι πολύ, πολύ λίγη. Μπράβο. Λίγη διαφορά. Πολύ. Μάλιστα. Δηλαδή μόνον αυτός που έχει το πρόβλημα το καταλαβαίνει. Γύρω του δεν το καταλαβαίνουν. Ναι. Και εγώ άργησα πολύ να το καταλάβω. Δηλαδή φτάνει σε ένα σημείο να σε πιάνει απερπισία και να λες Παναγία μου πάλι το ίδιο ρε παιδί. Ναι. Δηλαδή απογοητεύεσαι. Ενώ δηλαδή ξεκινήσατε όλη αυτή τη διαδικασία. Αργήσατε πολύ, δώσετε, ναι. να δείτε τα αποτελέσματα. Διότι αγαπή μου, εγώ είχα πολλά προβλήματα. Ναι. Πολλά προβλήματα, έντονα προβλήματα. Δηλαδή εγώ δεν κοιμόμουν τα βράδια. Ως το πρωί είμαι να έξυπνη. Είχα προβλήματα πολλά. Έχανα την ισορροπία μου, έπεφτα κάτω. Δεν μπορούσα να περπατήσω. Δεν έβλεπα. Την όραση σας, ναι. Ήταν πολλά δύσκολα τα προβλήματα μου. Όταν πήγα στον Παναγιώτη, λέω εγώ μα δυνατόν ρε παιδί μου να έχει δίκιο αυτός ο άνθρωπος και να με βοηθήσει. Είχα τις αμφιβολίες μου. Μάλιστα. Πότε λοιπόν, σε τι διάστημα αρχίσατε σιγά σιγά να βλέπετε, άρχισαν όλα να καλυτερεύουν ή ένα-ένα βλέπατε. Βέβαια. Σε τι διάστημα. Έλα σου πω ένα πράγμα. Είναι πολύ λίγο κάθε φορά. Αλλά να σου πω και κάτι πότε άλλο. Πότε είδατε τη μεγάλη αλλαγή. Εξαρτάται και από τον άνθρωπο να αγαπώ μου. Ναι. Εξαρτάται ποιος είναι ο άνθρωπος. Ναι. Διότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι σκέφτονται σωστά, υπάρχουν άλλοι οι οποίοι δεν μπορούν. Και είναι εσείς και ήσασταν σε φάση δηλαδή ψυχολογική κάτω, ήσασταν πολύ πεσμένοι. Ήμουνα πολύ κάτω εγώ. Οπότε και τις μικρές αλλαγές δεν μπορούσατε να τις καταλάβετε. Όχι. Πότε έγινε το μεγάλο το μπραφ και είπατε. Τώρα το τελευταίο καιρό, εγώ άλλαξα τελείως. Πήγα χτες κομμωτήριο, προηγουμένως έπρεπε να με κρατά κάποιος για να μπορώ να μπω μέσα, τώρα μπήκα μόνη μου. Λοιπόν, και είπα, τώρα θα με εκτενήσεις. Εγώ μεγάλωσα, εγώ τελειώσα αγγλική σχολή. Λοιπόν, παλιά ιστορία. Και για να τελειώσω την αγγλική σχολή, εργαζόμουν εγώ για να βγάλω τα λεφτά να πληρώσω την αγγλική σχολή γιατί χώρισαν οι γονείς μου. Εντάξει, ναι. Και δεν μου τα πληρώνε κανένα. Ναι, αντιλαμβάνομαι. Είχα και έπρεπε να πάρω δύσκολη, τη ζωή μου στα χέρια μου. Ναι. Καταλάβες να μην εξαρτώμαι από κανένα. Οπότε εγώ συνήθισα να είμαι ανεξαρτήτη, να μην περιμένω από τον άλλο για να έρθει να μου δώσει κάτι. Άρα η ασθένεια σας έριξε πολύ ψυχολογικά. Πολύ ψυχολογικά. Πολύ ψυχολογικά. Ναι, και σαν όσο ήταν αβοήθητη. Ναι, τώρα όμως είμαι πολύ ψηλά. Ποια είναι η πρώτη αλλαγή που είδατε, εκτός που μας είπατε ότι αρχίσετε και περπατάτε λίγο πιο άνετα κι αυτά, η όρασή σας, κάποια άλλα. Η όρασή σας ακόμα υπάρχει πρόβλημα, διότι είπε μου και ο κύριος Δρακόπουλος ότι πρέπει να έπαθεν βλάβη το οπτικό μου νεύρο. Μάλιστα. Μου εσύστησε ο κύριος Δρακόπουλος τα γυαλιά. Ναι, εντάξει, τα γυαλιά με τις τρύπες για να κάνω ασκήσεις στα μάτια είναι επώδυνο όμως. Είναι επώδυνο διότι αναγκάζεσαι να διαβάζεις από την τρύπα. Μάλιστα. Έτσι για να δυναμώσει το νευρικό νεύρο. Ναι, όπως γυμνάζεις το σώμα σου, γυμνάζεις και τα νεύρα σου, το ματιό σου. Η ψυχολογία σας είναι πάρα πολύ καλή από ό,τι καταλαβαίνω. Με βλέπεις. Βέβαια, είσαστε ζωηρότατοι. κύριε Δρακόπουλε. Είπε κάτι και ρώτησες κάτι. Από πότε ξεκίνησε να βλέπει θεραπεία. Ναι. Για τα αυτοάνωσα νοσήματα, όσα έχουν να κάνουν με τον εγκέφαλο, είναι πολύ αργή η θεραπεία.
Mm-hmm. Ναι, ναι, πολύ. Ναι, γιατί είναι και το νευρικό σύστημα που επηρεάζεται άμεσα. Δεν περνάει άμεσα, από τον εγκεφαλικό φραγμό σχεδόν τίποτα. Ελάχιστα. Μάλιστα. Οπότε λοιπόν είναι πολύ αργή η θεραπεία. Ναι. Όπως σου είπα. Το εγκεφάλου. Mm-hmm. Καταλαβες. Ναι. Γι' αυτό λοιπόν βλέπεις αργά τις θεραπείες. Όλοι το καταλαβες. Ναι. Έτσι. Δηλαδή μπορεί περισσότερο σε ένα άλλο αυτόνοσο νόσημα όπως είναι αρθρίτιδα. Είναι πιο εύκολο. Ναι, είναι πιο εύκολο. Πολύ διαφορετικό είναι στον εγκεφάλαιο. Ναι, ναι, είναι πολύ πιο εύκολο. Όλα είναι από τον εγκεφάλαιο. Ή ακόμα και το έντερο που ναι, 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 είναι πιο εύκολο ακόμα. Ή κάποιος... Ναι, 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 είναι πιο εύκολο ακόμα. Ναι, 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 ναι. Έτσι. Αλλά ό,τι έχει να κάνει με τον εγκέφαλο, είναι οι νευρώνες του εγκεφάλαιου. Όλα. Mm-hmm. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο. Άρα και αυτό που θέλουμε έτσι να, στα 1-2 λεπτά που μας μένουν, που θέλουμε να κρατήσουμε, είναι ότι πολεμάμε πάλι τη φλεγμονή. Μπράβο. Μπράβο. Πολεμάμε να απενεργοποιήσουμε τη φλεγμονή, τα φλεγμονώδη γονίδια. Ναι. Και να ενεργοποιήσουμε αυτό που λέμε συνέχεια. Ναι, τα αντιφλεγμονώδη γονίδια. Ναι, ναι, ναι. Να ενεργοποιήσουμε δηλαδή τα καλά οικοσανοειδή και να απενεργοποιήσουμε τα κακά οικοσανοειδή που λέμε συνέχεια. Ναι, ναι. Αυτό κάνουμε και σκέφτε. Εγώ Παναγία μου, πόσες έπαθα στη ζωή μου. Ναι, ναι. Όλα αυτά λοιπόν τα απενεργοποιήσαμε. Ουροκαλλιέργειες τόσες. Mm-hmm. Τόσες. Γενικά δηλαδή ο οργανισμός αποσυντονίζεται σε ένα αυτοάνοσο και δεν υπάρχει καλύτερη μας θεραπεία. Έχει προδώσει ο οργανισμός δεν υπάρχει καλύτερη μας. Θεραπεία από τη σωστή διατροφή στο τέλος. Μας έχει προδώσει ο οργανισμός. Δίκιο. Μάλιστα. Με οργανισμός μας έχει. Λες και θυμάστε τον εφιάλτη. Ναι. Μάλιστα, που πρόδωσε. Που πρόδωσε. Mm-hmm. Έτσι ο οργανισμός μας φέρεται εκεί τη στιγμή. Ναι, ναι, ναι. Σαν εφιάλτης. Σαν εφιάλτης. Μπράβο. Είναι το κομμάτι εκείνο δηλαδή που μπορούμε να το ελέγξουμε στο τέλος της ημέρας. Αν και το θεωρούμε ότι είναι ανεξέλεκτο, μπορούμε να το ελέγξουμε με το τι θα το εισάξουμε μέσα στο. Βεβαίως. Μπράβο. Γι' αυτό έχουν βγει σήμερα και δύο επιστήμες, ναι. Η διατροφογενετική και η διατροφογενομική. Mm-hmm. Πώς ο οργανισμός επεξεργάζεται τα θρεπτικά συστατικά, ναι. Και πώς τα γονίδια. Mm-hmm. Αντιδρούν σε αυτά τα θρεπτικά συστατικά. Ναι. Έχουν βγει δύο επιστήμες τώρα. Μάλιστα. Εγώ δεν πάω στο τώρα, πάω στο παρελθόν, ναι. Που ο Ιπποκράτης είπε και κάτι άλλο πράγμα. Και τελευταίο. Ναι. Έτσι για να το κλείσουμε. Και τελευταίο. Είπανε λοιπόν ότι όσο απομακρύνεσαι από τον σημερινό, ναι. Τόσο είσαι ευάλωτος στις κρίσεις κατά πλάκας. Μάλιστα. Αλλά αυτό δεν ισχύει. Δεν ισχύει γιατί. Διότι οι Εσκιμόοι. Mm-hmm. Στην νήσο Γκρίλαντ, που είναι η μεγαλύτερη νήσο στο πλανήτη, mm-hmm. σχεδόν δεν έχουν σχέση κατά πλάκα. Μάλιστα. Ποτέ. Αυτό τώρα είναι άλλη κουβέντα. Μα ανοίξατε άλλη κουβέντα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω, να σας ευχηθώ να πηγαίνετε όσο γίνεται καλύτερα. Ευχαριστούμε και για τη δικιά σας την συμμετοχή ξανά. Ευχαριστούμε και εσάς, κυρίες και κύριοι. Να είστε όλοι καλά. Να περάσετε ένα πολύ, πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Ο καιρός μας, βλέπετε τι μας κάνει. Σπιτάκι, δεν πειράζει. Να είστε όλοι καλά. Δευτέρα, μεγάλη Δευτέρα. Έτσι να μπούμε στην μεγάλη εβδομάδα όμορφα και ταπεινά. Να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα.